Έκτακτε, Γιάννη. Λοιπόν, έλα και λέγε. Πάμε στο νούμερο 13 που σήμερα είναι πολύ γουρλίδικο, πολύ ευχάριστο. Τι διότι, γίνεται? Παιδιά μου, νομίζω ότι είμαστε ένα βήμα πριν τη συμφωνία της Τάμτα, τι πρέπει να λέω, Ελληνίδα πια ήταν. Τη Τάμτα, ό,τι θέλετε. Τη Τάμτα, λοιπόν, με το ΡΙΚ, διότι εγώ σας είχα πει, βλέπω ότι οι διαπραγματεύσεις της κυπριακής τηλεόρασης προχωρούν με γοργό ρυθμό. Εγώ σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι περιμέναμε κλιμάκιο του ΡΙΚ να έρθει να δειγματίσει το τραγούδι στην Τάμτα. Αυτό λοιπόν, προφανώς επειδή έμαθαν ότι εγώ στο αεροδρόμιο είχα βάλει ανθρώπους με φωτογραφίες τους και τους έλεγα ότι μόλις τους δείτε πάρτε με τηλέφωνο, σου λένε οι άνθρωποι ας αποφύγουμε τον Πουλόπουλο που έχει μεγάλο στόμα και τα αποκαλύπτει όλα. Μας τρομάζει. Λοιπόν, δειγμάτισαν λοιπόν και χθες πρέπει να σας πω κατά τις 8.30 ώρα το βράδυ έλαβα ένα γραπτό μήνυμα από πολύ αξιόπιστη πηγή που γνωρίζει πολύ καλά την Τάμτα, το οποίο μου έγραφε ναι, είπε το ναι. Για εκεί παίρνω τηλέφωνα, προσέξτε. Παίρνω τηλέφωνα, καταρχήν παίρνω τηλέφωνα σε ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά από την κυπριακή τηλεόραση, οι οποίοι μου είπανε πολύ συγκεκριμένα, Γιάννη μου, εμείς δεν σχολιάζουμε φήμες, μόλις υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθεις. Προς το παρόν δεν έχουμε ολοκληρωτική τελική συμφωνία με σφραγίδες και με τζίφρες. Έχουμε ένα πρώτο ναι, δηλαδή δεν μ' αρέσει. Πρόσεξε τώρα. Πάμε στο επόμενο λοιπόν στάδιο. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο συνεργάτη της Τάμτας. Ναι. Και λέω, μάλλον στέλνω μήνυμα, και λέω, μαθαίνω ότι έχουμε συμφωνία της κυπριακής τηλεόρασης με την Τάμτα. Μου απαντάει, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Άρα λοιπόν από αυτό εγώ καταλαβαίνω και νομίζω και εσείς είστε πολύ έξυπνοι άνθρωποι και το καταλαβαίνετε και εσείς. Δεν είμαστε πάντα έξυπνοι. Ότι όπως ακριβώς ας πούμε όταν ρε παιδί μου βλέπεις ένα σπίτι και σου αρέσει, κάνεις πρώτα το προσύμφωνο και μετά έρχεται το οριστικό συμβόλαιο και το υπογράφεις και το καπάρο δώσανε. Καπάρο. Νομίζω ότι είμαστε στη διαδικασία λοιπόν που θα δώσουμε το καπάρο, θα κάνουμε τον αραβόνα ωραιότατα με την Τάμτα. Άρα λοιπόν να το πούμε με απλά ελληνικά. Προφανώς λοιπόν και αυτό που είχε πει η Τάμτα από την αρχή ότι ήθελε να ακούσει ένα τραγούδι το οποίο να της πηγαίνει και να της αρέσει. Αυτή τη συνθήκη προφανώς και την έχουμε. Και από εκεί και μετά μένουν οι οριστικές λεπτομέρειες προκειμένου όλο το γλυκό να δέσει για να έχουμε την τελική συμφωνία και επιτέλους την ανακοίνωση από την κυπριακή τηλεόραση. Όμως εσύ μας είχες πει εδώ και το θυμάμαι δηλαδή πάρα πολύ καλά. Ότι ο ενδιασμός που είχε. Όχι, ο Γιάννης ο ενδιασμός που είχε η Τάμτα ήταν ότι μετά την πανηγυρική δεύτερη θέση, δηλαδή ουσιαστικά πρώτη στην καρδιά μας της Φουρέιρα. Όχι, αυτό το είχαμε πει εμείς. Εμείς το είχαμε πει. Εγώ δεν το είχα πει, γιατί δεν ξέρω από γύρω μέσα. Πάντως ο Γιάννης δεν το είχε πει, εμείς το είχαμε πει. Εγώ δεν το είχα πει. Εγώ είμαι στο γραφείο σου τότε. Ο Γιάννης είπε ότι μπορεί να μην πάει Τάμτα και του είπα μήπως είναι γι' αυτό. Αυτό είχε συμφωνήσει. Και μετά είχα πει εγώ, καλά το σκέφτηκε αυτό, αν το σκέφτηκε. Γιατί συμπλήρωσα και εγώ και το πάμε όλο έτσι. Και μετά είχε δικιά του. Ήδης ήταν μαζί με αυτούς που δειγμάτισαν. Ο Παπακοσταντίνος. Α, ναι. Ήταν μαζί. Εγώ θα επιστρέψω στην είδηση γιατί λέτε. Μπράβο, Γιάννη μας. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Η είδηση είναι η εξής. Ότι θεωρούμε ότι προς το παρόν υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Μέχρι την τελική δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ακόμα. Εγώ προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι θέμα χρόνου όλο αυτό το πράγμα να ολοκληρωθεί. Από τη στιγμή που υπάρχει το ενδιαφέρον, κρατάμε μικρό καλάθι γιατί πάντα μέχρι να έχουμε τελική συμφωνία δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και νομίζω ότι εδώ θα είμαστε. Νομίζω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε ανακοινώσει. Τη χάσαμε, ρε παιδιά, από την Ελλάδα την Τάμτα. Μέσα από τα χέρια μας. Έχουμε καρδιά. Αφού δεν είναι οργανωμένη στην Κύπρο, δεν καταλαβαίνεις. Δεν αγχώνομαι, ρε Γιάννη. Δεν αγχώνομαι εγώ. Φαίνεται, άλλαξε το χρώμα σου. Αν δεν δεις το Γιάννη εγχωμένο, εσύ δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Αν το βλέπεις εγώ, είναι τον Βουλόπουλο. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και όπως είμαστε πάντα. Βεβαίως. Αυτά δεν μας τα είπε ένα οποιοδήποτε πουλάκι, αλλά... Το πουλοπουλάκι. Έτσι. Μάλιστα.